Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Style μια ομάδα μου. Συνεργάτες μου. Πώς είσαι, Μαράκι? Καλά, είμαι. Φωνάζει, καλά. Φωνάζω, δεν τη βλέπεις που έχει δώσει όθηση και παλμό. Ναι, παιδιά, έχω πολύ όρεξη σήμερα. Σε βλέπω, δεν είναι να ουρλιάζουμε. Κάπως είναι ωραία ημέρα, δεν ξεκίνησε πολύ ωραία ημέρα. Κούκλα. Ο Γιάννης έχει ανάδρομο πάνω του, ε. Αλήθεια, ναι, ναι. Δεν μασάει ο Γιάννης από τέτοια. Εδώ, παιδιά, περάσαμε. Να σας πω κάτι, αφού περάσαμε από το 20 και είμαστε καλά. Έχουμε σκληρύνει, έχουμε δυναμώσει, έχουμε τσαμπουκαλευτεί πολύ. Και έχουμε και ωραία διάθεση να φτιάξουμε κόσμο, να αλλάξουμε το στυλ του, να τους βοηθήσουμε να βρουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Φέρ' τους μέσα να μπουκάρουν όλοι. Αν θέλετε όλοι κι εσείς εδώ να έρθετε να ασχοληθούμε μαζί σας, τα τρία παιδιά εδώ, να διαλέξετε τον καλύτερο από τους τρεις, αυτόν που αισθάνεστε ότι σας ταιριάζει περισσότερο, δηλώστε συμμετοχή στο Style μια. Εντάξει. Πάμε να δούμε τι λέει έξω η Μαρκίζα. Το λέω τώρα. Αυτό λες τώρα. Πάμε να δούμε τι λέει η Μαρκίζα. Πουκάμισο γραβάτα και έχεις κερδίσει το παιχνίδι. Σαν να έχει ξεμείνει την πρωτοχρονιά μου κάνει καλό. Άντρας, ποιο παιχνίδι, ποιο πουκάμισο και ποια γραβάτα. Ή ασφαλιστής είναι. Ασφαλιστής μπορεί. Ωραία. Τι να κάνω τώρα. Για να ανοίξουμε την πόρτα. Για να ανοίξουμε την πόρτα. Γεια σας. Γεια σας. Είμαι η Ειρήνη, είμαι 46 ετών και έχω 4 παιδιά. Είμαι οδηγός σχολικού λεωφορείου και στον ελεύθερο χρόνο μου αρέσει να διαβάζω βιβλία αυτοβελτίωσης. Λατρεύω το χορό. Δεν έχω καμία σχέση με τη μόδα, ούτε παρακολουθώ τις τάσεις. Το βράδυ όμως όταν βγαίνω, μου αρέσει να ντύνω με κυριλέ. Στην καθημερινότητά μου, μου αρέσει να είμαι άνετη με το σώμα μου και έχω αθλητικό στυλ. Γιατί θέλω να είμαι άνετη. Μου αρέσει το αντρικό στυλ, κουστούμι, γραβάτα και θεωρώ ότι μπορώ να το υποστηρίξω σαν στυλ και ότι είναι πολύ κομψό επάνω μου. Η γνώμη σας? Α, παιδιά, γιατί, Ειρήνη, καλώς ήρθες. Γεια σας. Έλα πιο μπροστά, έλα εκεί, στην κόκκινη γραμμή. Α, την μπράβο, Ειρήνη. Εγώ πιστεύω, συγγνώμη, σε διακόπτω. Δεν θα το ξανακάνεις, ναι, όμως υποσχέστηκε καινούργια χρόνια, αλλά το κόψε αυτό το χούι. Μου βγαίνει με πάθος, Μαρία. Ναι, μάνα μου, αλλά είπαμε ένα μήνα να μάθει, δύο μήνες να μάθει. Τώρα πέρασε μισή χρονιά. Ναι, μάνα μου, έχει δίκιο, μάνα μου. Εντάξει, έλα, μάνα μου, πες τώρα, κατάλαβες. Άιντε, πες. Εγώ νομίζω ότι σας κάναμε χάρη που το πατήσαμε, γιατί ο Τρίφωνας σας άλλαξε αυτό το υπέροχο μαλλί. Πρώτον, και είστε πολύ κομψοί. Έχετε ένα δικό σας στυλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαίνεται και. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι λίγο πιο μοντέρνο, αλλά είστε μια πανέμορφη γυναίκα και δεν πιστεύω ότι μας έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ρούχα αυτά είναι δικά σας. Ναι. Και η γραβάτα. Ανδρική δεν είναι συγκεκριμένη. Η γραβάτα είναι κληρονομιά του μπαμπά. Φαίνεται. Αλήθεια. Ναι, ναι. Τα μαλλιά σας είναι πολύ μακριά. Γυρίστε λίγο να σας δούμε. Α, έχετε πολλά μαλλιά, καλέ. Τη γλιτώσατε. Ειρήνη, τα ήλπιζα να αντέξουν, γιατί είναι το φυσικό σου. Είναι, έχει αρχίσει να είναι το φυσικό μου. Τώρα η ρίζα, ναι. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να τα φέρω σε ένα τόνο που να ταιριάζει με το φυσικό μου. Γιατί τα είχα κόκκινα πριν λίγο καιρό. Κόκκινα. Α, τα είχες κόκκινα και αποφάσισες να αφήσεις τα μαλλιά σου άβαυτα. Ναι, τεράστια λέγη. Αυτό είναι δύσκολο να το κάνεις, ναι. Ωραίο όμως είναι, Μαρία, αυτό. Κοίτα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Απλά με αυτό τον κότσο τη μεγαλώνει. Ναι. Και τον γκρι κιόλας. Αν ήθελε να κρατήσει τον γκρι. Μπορείτε να τα κατεβάσετε να τα δούμε, αν σας είναι εύκολο. Προσπαθήσω. Γιατί το πρόσωπό του είναι πολύ φρέσκο και δυναμικό. Πολύ δεν είναι. Δείχνουν πάντως πολλά και μακριά. Είναι πολλά τα μαλλιά της Μαρία. Πώς αποφάσισες να τα αφήσεις στον γκρίζο? Κάθε 10 μέρες έπρεπε να. Για τη ρίζα. Κάνω πέρασμα. Το κόκκινο είναι δύσκολο χρώμα, Μαρία. Όχι, η ρίζα, το κόκκινο και το καστανό και όλα. Όσο η κυρία Γδίνεται, εγώ θέλω να μιλήσω λίγο για το προσωπικό της. Γδίνεται, τέλειο, τέλειο. Όσο η κυρία Γδίνεται, εγώ θέλω να μιλήσω για την προσωπικότητά της. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Τέλειο. Όσο η κυρία βγάζει τις φουρκέτες, θέλω να πω το εξής για το αντρόγινο look το οποίο έχετε. Καταρχήν έχετε κουμπώσει λάθος σακάκι. Κουμπώνουμε μόνο όλα τα κουμπιά και αφήνουμε το τελευταίο. Και ξεκούμποτο είναι πολύ ωραίο. Και τα μαλλιά κάτω. Λοιπόν, παιδιά, αυτό που λέει τώρα η Μαρία, με ανοιχτό σακάκι, με μία άλλη γραβάτα και τα μαλλιά κάτω, νομίζω ότι είστε έτοιμοι. Πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Ως style μια εικόνα. Θέλω να δω και τα παπούτσια, γιατί ξεκόστε λίγο το. Τα λατρεύω τα δίχτυα παπούτσια. Πολύ κομψά. Στη καθημερινότητά σας έτσι δίνεστε? Όχι, δεν μου δίνεται συχνά η ευκαιρία να φορέσω κουστούμι με γραβάτα. Αλλά είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Θεωρώ πολύ κομψό για μια γυναίκα να ντύνεται. Όταν πάτε για ένα καφέ, τι φοράτε? Τζιν αθλητικά. Okay. Θυμίστε μας τι δουλειά κάνετε. Έχει φέρει ρούχα σχολείο της. Οδηγό, οδηγό σε σχολικό. Η Ειρήνη έχει φέρει ρούχα της. Αλήθεια. Θέλετε να δούμε πώς είναι, ναι, η πολιτική γαρόμπα. Ναι, ναι, ναι. Έλα τρέκλα μου μέσα. Είναι όλα κοστούμια, λέει. Και πολλές γραβάτες. Το παπά.
Α, είναι ωραία φούλη. Εγώ πεθαίνω με τα παπούτσια. Είναι πολύ θεατρικά. Αυτό είναι καπαρντίνα. Ωραίο μανιτόρι. Α, και μάλιστα μου την έχει ράψει η μητέρα μου. Έλα. Αλήθεια, πολύ ωραίο. Ασορτή με το παντελόν, με την παντελόν, αυτή ψηλόμεση παντελόν. Πολύ ωραίο σύνολο. Δείξε μας κι άλλα. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Τώρα κοίταξε, μετά το κοστούμι θα πάμε εκεί, είμαστε στα άκρα. Φυσικά με τα κόκκινα παπούτσια. Αυτά τα κόκκινα. Πού τα βρήκες αυτά τα παπούτσια, πες μου. Χορεύει κιόλας. Ναι. Α, αυτά τα παπούτσια να τα ψάχνει ενδυματολόγος για σειρά εποχής δεν τα βρίσκει. Κάνουν ρετρο. Αυτό δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Παρόλο που είναι ωραίο το πατρόν γιατί κάνει αυτό το γνωστό. Α, εμένα μου αρέσει πολύ. Εμένα μου αρέσει. Δεν μου αρέσει το ύφασμα το συγκεκριμένο. Όπως επίσης, καλό θα είναι τα κόκκινα παπούτσια να μην τα φοράτε με το κόκκινο συγκεκριμένο φόρεμα. Βασικά, διαλέγω τα ρούχα μου καθαρά με το τι μου αρέσει. Δεν παρακολουθώ ποτέ τη μόδα και τι είναι φέτος. Άρα έχει στυλ. Δεν χρειάζεσαι να κάνουμε τίποτα. Και με τα μαλλιά έτσι κάτω, βρε Ειρήνη μου, ξέρεις πόσο πιο νέα. Φαίνεσαι στην ηλικία σου και πιο νέα. Με τον κότσο εκείνο. Ο κότσος ήταν. Ήταν και ο κότσος παλαιομοδίτικος. Δηλαδή είχε όλο το ένα και άλλο ένα και άλλο ένα. Δεν ήταν ένας κότσος πιο αυστηρός, πιο μοντέρνος, πιο ήσυχος. Πρέπει ξανά να ρωτήσω, συγγνώμη. Πες. Πόσο χρόνο είσαι? 46. Είναι μικρή. Να πω κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το μαλλί. Και όταν το βλέπω γενικά στον δρόμο, τρελαίνομαι. Πιστεύω όμως, αν τα βάφατε τα μαλλιά, εύκολα θα πάτε 35. Ναι. Δεν μπορώ κάθε 10 μέρες να. Όχι, τη πάει πολύ φουλή. Ένα κουρεματάκι θέλει. Όχι, δεν είναι ότι. Συμφωνώ, τη πάει πάρα πολύ. Και εγώ αυτό το μαλλί πραγματικά το λατρεύω. Το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο. Αλλά όπως βλέπω το πρόσωπό τη. Μου φαίνεται, αν βάφει το μαλλί σε ένα ωραίο καστανό, δεν θέλω να σας πειράζω καθόλου, απλά θέλω λίγο να πω τη γνώμη μου. Δεν θα επέλεγα καστανό. Το καταλαβαίνω. Μπορεί και το κόκκινο, δεν μπορώ, δεν είμαι και κομμότρια, δεν ξέρω ακριβώς τι σας πάει. Απλά αυτά που βλέπω. Ειρήνη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Καλή συνέχεια, έχεις πάρα πολύ ωραίο στυλ. Να είσαι καλά. Γεια σας κύριε Ειρήνη. Καλή χρονιά να έχετε. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Ένα ωραίο καρέ, θα ήταν πολύ ωραίο σε αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ με το χρώμα, επειδή είναι πολύ όμορφη και νεανίζει το πρόσωπό τη, θα τη άφηνα τα μαλλιά έτσι ασημή. Τα αγαπώ τα ασημή μαλλιά τη. Και εμένα μου αρέσει. Αυτό δεν τη αρέσει. Και εμένα μου αρέσει να το έχει. Αλλά. Το κούρεμα πάντως συμφωνώ με τη Μαρία. Ο πρώτο ήταν πολύ. Μεγάλωνε πολύ. Για πες. Λίγο για το στυλ τη. Είναι λίγο. Έχει στυλ όμω. Έχει δικιά τη προσωπικότητα στο στυλ τη. Αλλά είναι όλο λίγο παλιωμοδίκτυο. Όχι, δεν είναι. Είναι θεατρικό. Θεατρικό, ναι, σωστό. Ναι. Μπορεί να αυτή τα ελληνικά μου φταίνει, παιδιά. Είναι θεατρικό, δεν είναι παλαιομοδίτικο. Ναι. Είναι το δικό της αρέσουν στυλ. Πολύ παλιά πράγματα. Κάνε εποχές. Λοιπόν. Πάμε, Μιζιάν, πάμε. Πάμε, παιδιά μου, να σταυρώσουμε πελάτη. Για να δούμε ποιος είναι από πίσω τώρα και τι θέλει και τι λέει. Ποιο είναι το μότο. Η κόρη μου θέλει να αλλάξω εμφάνιση. Κίνητρο η κόρη. Και για μπαμπά και για μαμά. Πάμε να δούμε ποιος είναι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθες. Λέγομαι Άντα Ζαμπέλη, είμαι 50 χρονών. Η αφορμή που είμαι εδώ είναι ο λόγος η κόρη μου. Σας βλέπει καθημερινά και σας παρακολουθεί. Μου είπε να δηλώσω συμμετοχή, επέμενε. Για να τονώσει το στήρι σου. Γιατί θέλει να δει μαμά της πιο όμορφη και πιο μοντέρνα. Το στυλ μου είναι απλό, καθημερινό. Είμαι λίγο συντηρητική. Τι άλλο. Καλώς ήρθες, δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Βλέπεις, σε θέλουμε και οι τρεις τους. Καλώς ήρθες, καλή χρονιά. Καλώς σας βρήκα. Γεια σας. Είδες καινούργια χρονιά, σε έπεισε η κόρη σου και ήρθες. Σε διαλέξανε και οι τρεις. Συγγνώμη λίγο το όνομά σας που είχε. Άντα Ζαμπέλη. Πώς είπατε? Άντα. Άντα. Ναι. Καλησπέρα κυρία Άντα και καλή χρονιά εύχομαι. Καταρχήν, χαίρομαι πραγματικά που ήρθατε εδώ πέρα. Σαν μπουζούκι ακούστηκε αυτό. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Αχ, του Γιάννη, του έχει λείψει. Ναι. Κυρία Άντα, φαίνεται πραγματικά ότι θέλετε να κάνετε αλλαγή και είστε λίγο τρακαρισμένοι από το γεγονός ότι και από αυτά που μας είπατε, συνάβουν ότι η κόρη σας πιέζει πολύ στο να έρθετε εδώ. Κάνατε το χατήρι. Μαμά, θα πας, μου λέει με το ζόρι. Θα πας, πρέπει να πας. Θέλατε. Την τρελαινότανε κιόλας. Τρεπόμουν λίγο. Μην τρέπεστε, γιατί ντρέπεστε. Και είναι ωραίο που ήρθατε και στο κάτω-κάτω θα περάσουμε ωραία. Ωραία, ναι. Ποια γυναίκα δεν της αρέσει να ασχολούνται μαζί της, να φτιάχνουν από μαλλιά, make-up, στυλ, ρούχα.
Δέχομαι κάποια, οποιαδήποτε αλλαγή μου προτείνετε. Τέλειο, τέλειο. Έχετε φανταστεί πώς θα θέλατε εσείς να είστε? Πιο μοντέρνο. Κάτι πιο μοντέρνο. Είμαι λίγο, ναι, είμαι λίγο συντηρητική. Ασχολείστε με κάτι ή μόνο οικιακά? Όχι, δουλεύω. Δουλεύετε. Ναι. Οπότε ουσιαστικά να πάμε και κάπου κοντά-κοντά στο κομμάτι της δουλειάς σας ή γενικότερα το αφήνετε εντελώς 100% πάνω? Δεν είναι. Απλά δίνομαι. Αφήστε το πάνω. Πάρτε δεν το έχω καμία. Πάνω, μα. Δεσμεύεστε. Τέλεια, θα δουλέψουμε μαζί. Η Άντα έχει φέρει και ρούχα. Α, έχει φέρει ρούχα, κυρία Άντα. Ναι, πάμε να δούμε την τρέκλα για να καταλάβετε το στυλ της, πώς είναι η ντουλάπα της, η γκαρδαρόμπα της, πώς ντύνεται. Τρέκλα μου. Για λέτε. Άμα δεν πω τρέκλα μου, δεν μπαίνει. Και αυτή όνομα αρέσει, Μαρία. Μία πλούζα σε όλα τα χρώματα. Τουλάχιστον έχει χρώμα, κάτι είναι γι' αυτό. Ναι. Ευχαριστούμε, Κωστή μου. Για δείξε μας, Άντα μου, τα ρούχα σου. Καθημερινά μπλουζάκια έχω φέρει. Ήσυχο, αδιάφορο, δεν έχει κάτι. Ναι, δεν έχω κάτι. Επίσης. Ναι. Αυτό αρέσει την Ιβόνη. Επειδή είναι το Ζιβάγκο και κάνει στυλ αυτό. Ναι, ναι. Αυτό σώζεται γιατί έχει χρώμα. Ήταν αυτό το έχω φορέσει στις κόρες μου τη βάφτιση. Μ' άρεσε. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σας? Η κόρη μου είναι 9. Η κόρη σου 9 είναι η τηλεθεατής μας. Ναι. Τρελαίνομαι, μωρέ. Πώς τη λένε? Άννα Μαρία. Γεια σου, Άννα Μαρία. Αυτό εδώ πέρα πάλι. Αυτό του Γιάννη το αγαπημένο. Κομψό είναι αυτό, γιατί. Ναι, ωραίο είναι. Ναι. Ωραίο. Και από κάτω με τις μπλούζες που μας έδειξες φοράς τζιν. Από αυτή μόνο τζινάκι. Ή μαύρη παντελόνα ή κάποιο άσπρο. Όχι, δεν το έχω φέρει. Με άσπρο θα ήταν ωραίο το πορτοκαλί. Εντάξει, είναι ψηλό αυτό, αδιάφορα τα ρούχα. Και έχω παντελονάκι απλό. Ναι. Θέλεις ενέσεις των νοτικές πάρα πολλές στο στυλ, γιατί αυτό είναι θέλω να ντυθώ για να μην με δει κανείς. Να μην με προσέξουν ότι υπάρχω εδώ τριγύρω, είμαι πάρα πολύ ήσυχη, μην ασχοληθείτε με μένα. Πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή απλά για μια καινούργια αρχή στο στυλ σας, σε όλη την εξωτερική εμφάνιση και ίσως και εσωτερική. Δεν ξέρω αν την έχετε ανάγκη, ελπίζω όχι, τέλος πάντων. Είσαι μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, έχετε υπέροχα μάτια. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πολύ λοιπόν να κάνουμε μαζί αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Να ακούσω και εσάς. Εννοείται καλή, θα μιλήσω, που δεν μιλάω τόση ώρα. Τι να πω για τα ρούχα αυτά, κιχ δεν έχω βγάλει. Είναι η πρώτη φορά που δεν έχω πει τίποτα για τρέκλα. Δεν έχουν ούτε μία λάμψη και δεν εννοώ το μπλουζάκι που έχει πάνω τις παγέτες. Δεν θέλετε να δείξετε, να πλασάρετε τον εαυτό σας. Σε βλέπω, Δημήτρη. Πρόσεξε καλά, κακό. Το φοβόμουν. Λοιπόν, είναι υπέρ σας ότι είστε φυσικά όμορφη και με προκαλεί όλη αυτή η κομψότητα που είστε λίγο ντροπαλή. Θέλω πολύ να σας βοηθήσω, πραγματικά. Είναι ένα δίλημα. Περικλή. Εγώ είπα από την αρχή. Αρχαίος, θα βγάλει λόγο. Τι ωραία διάθεση που είμαστε. Χαίρομαι πραγματικά που το 21 για σας θα είναι μια καινούργια αλλαγή, τουλάχιστον στο στυλ σας. Και εύχομαι πραγματικά να σας αρέσει όλη αυτή η αλλαγή και να τη χρησιμοποιήσετε για από εδώ και πέρα στην καθημερινότητά σας. Από εκεί πέρα η κόρη σας 9 χρονών, η Άννα Μαρία, τα φιλιά μου και την αγαπούμε πάρα πολύ που έχουμε τόσο νεανικό κοινό. Είναι φανατική. Σας παρέπεψε να έρθει εδώ. Με ποιον από όλους είναι πιο πολύ φαν? Δεν θέλω να πω. Πες την αλήθεια, πες την αλήθεια. Καλά, θα καταλάβω από τι θα διαλέξεις. Όχι, όχι, πες την αλήθεια. Πριν. Θα το καταλάβουμε. Σταμάτα, μωρίς, εγώ κάνω μια ψηλή κουβέντα. Μην μιλάς έτσι, μου παρουσιάζεις. Δεν την ακούω, δεν την ακούω. Και τώρα έχουμε στην οθόνη μας την Άννα Μαρία να διαλέξει εκείνη. Έμεινες. Όχι, δεν το πιστεύω. Εντάξει. Δίλημα, πολύ μεγάλο δίλημα. Τρίλημα. Τρίλημα. Εκτός και αν είναι όντως δίλημα. Μπορεί και δίλημα. Δύσκολη απόφαση. Ναι, μια χαρά είναι όταν έχεις να διαλέγεις. Όταν δεν έχεις να διαλέγεις είναι το ζήτημα. Δεν μπορώ όλοι μαζί, όχι. Δεν γίνεται. Το κάναμε μια φορά στις γιορτές, αλλά δεν είναι κάθε μέρα γιορτή. Έτσι λέω. Θα διαλέξω το Δημήτρη. Δημήτρη, καλή επιτυχία με την Άντα. Τώρα που μας είπατε, θα μας πείτε και τι έλεγε η κόρη. Δεν θέλω, όχι. Σας συμπαθεί όλοι, σας βλέπει όλοι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θα δουλέψουμε και θα περάσουμε αρκούδα. Ωραία. Και η Άντα. Είναι ένα πρόσωπο που μπορείς να το φτιάξεις πάρα πολύ, γιατί είναι όμορφη, έχει ωραία χαρακτηριστικά, έχει ωραία μαλλιά, έχει ωραίο σώμα, δεν έχει είναι πρόβλημα στο σωματότυπο. Είναι κατέργα στο σπηλό σου να κάνω ωραίο πράγμα. Ναι, 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 θα είναι καταπληκτική δουλειά που θα κάνετε. Έχει κάτι στο προφίλ από την Κίτη Καρμπή. Έχει λίγο τώρα έχει που το λέει. Έχει τα μάτια και και έκανε λίγο έτσι. Μήπως είσαι και αυτό το κάτι που στο θέλει. Στο προφίλ πιο πολύ. Μα. Λοιπόν, Άντα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγαινε στο καμαρίνι μου. Α, όχι, θα πάμε μαζί. Α, θα πάτε μαζί. Ναι, φεύγουμε μαζί. Κάτσε εσύ να σκεφτεί. Μάλιστα, με τις υγείες σας. Τα λέω εγώ με την Άντα και τα λέμε μετά. Ευχαριστώ. Πάμε. Γεια σου, Άντα. Καλώς ήρθες στο Style Me Up και χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκες χρόνο να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Εντάξει, δεν είχα αρκετό χρόνο για να περιποιηθώ τον εαυτό μου, λόγω του παιδιού,
η δουλειά, όλα. Έχεις δύο παιδιά. Έχεις μια κόρη που είναι πόσο χρονών? Είναι 9. 9 χρονών. Και ένα γιο? Είναι 33. Από δύο διαφορετικούς γάμους. Ναι, ναι. Τώρα πώς φαίνεται που έχεις μικρό παιδί? Ωραία, ωραία. Και πάμε στην Άντα, που είναι μια γυναίκα, που είναι εργαζόμενη, που είναι μητέρα και που θέλει να δώσει τον εαυτό της ένα δώρο. Η κόρη σου σε παρακίνησε? Η κόρη μου επιμένει, ναι. Βλέπει την εκπομπή και μου λέγε, τι ωραία μαμά, τι ωραία που τους φτιάχνουν, θέλω να πας. Σου κάνει και παρατηρήσεις για τον ντύσιμό σου, για το στυλ σου, μαμά, ναι, γιατί ναι, δεν πάρεις. Ναι, πολλές φορές, ναι. Να βάφεσαι, πηγαίνει, να βαφτεί, να περιποιηθεί, ναι. Αυτό είναι κάτι που σε κινητοποιεί και εσένα να το κάνεις ή... Άμα έχω χρόνο θα το κάνω. Τώρα όμως, όταν θα δημιουργήσουμε εδώ μια νέα εικόνα, θα είναι ένα κίνητρο για να αρχίσει να ασχολείσαι ή θα σε πάρει παλιβάλλον? Όχι, δεν θα με πάρει κάτω. Διάλεξες το Δημήτρη. Πολύ καλά έκανες. Θα έχεις μια αντρική ματιά. Είναι και η τρίση σου υπέροχη. Ναι. Δεν ξέρω εκείνη τη στιγμή. Και με τον Τρίφωνα θα περάσεις ωραία. Ναι. Τον έχω ξαναγνωρίσει τον Τρίφωνα. Πού? Είχα πάει παλιά πριν 10 χρόνια. Σε είχε χτενίσει. Με είχε χτενίσει, με είχε κουρέψει, ναι. Τον Τρίφωνα, που θυμάσαι τον Τρίφωνα θα βρεις και εδώ. Ναι. Τραγουδάει λίγο παραπάνω. Το βλέπω, ναι. Θα περάσεις ωραία. Σήμερα βρήκες χρόνο και ελπίζω ότι θα το χαρείς. Πιστεύω, ναι, θα το χαρώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σηκώνω μανίκια, έχω τρομερή διάθεση και περιμένω την Άντα να την αλλάξω. Έλα μέσα χαμογέλα γιατί θα σε στείλω πακέτο στην κόρη σου. Ναι, είναι λίγο συνεσταλμένη η αλήθεια είναι. Σαν τηλεπαιχνίδι. Ναι, όχι ίσως. Πάμε να δούμε λίγο εδώ το μαγαζί μας. Κοίτα τι όμορφα ρούχα που έχουμε. Έχουμε παπούτσια, έχουμε κοσμήματα, έχουμε τσάντες, έχουμε γυαλιά. Πες μου τι δεν θα φόραγες να ξέρω να στο δοκιμάσω. Δεν θα φόραγα παγέτες. Γιατί? Δεν μ' αρέσουν. Δεν τις έχεις βάλει ποτέ? Δεν τις έχω βάλει και δεν μ' αρέσει σαν... Δεν σου αρέσει σαν εικόνα. Ναι. Τι θα ήθελες να κάνω επάνω σου? Κάτι πιο μοντέρνο. Ωραία. Να ξεκινήσουμε. Παντελόνι, κράτσε το. Ωραία. Αυτό το πάρα πολύ όμορφο ενημερωμένο σακάκι δεν θα βάλουμε τίποτα από μέσα, που έχει και πάρα πολύ ωραία φαρδιά ζώνη. Κράτα και αυτό. Και πάω να σου φέρω τρομερά παπούτσια, να τα συνδυάσουμε λίγο πάνω κάτω, να δούμε το size σου, το στυλ σου και πώς πάνε πάνω. Να. Ένα όμορφο τακουνάκι χαμηλό. Δεν είναι ψηλό. Δεν είναι ψηλό. Πάμε εδώ να τα δοκιμάσεις όλα με την ησυχία σου. Το πολύ 30 δευτερόλεπτα να είσαι έτοιμη, εντάξει. Σε 30. Σε 30. Έλα ρε Άντα να σε δω ρε κορίτσι μου. Έλα εδώ καρδούλα μου. Έτοιμη. Καλώς την α. Σου αρέσει? Πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Σου πάει πάρα πολύ. Αυτό το στυλ σου αρέσει? Μ' αρέσει. Είδες που από μέσα δεν φοράς κάτι, αλλά δεν είναι καθόλου προκλητικό. Ναι, είναι όχι, το πολύ όμορφο το κόψιμο. Έχει κομποματάκι. Θέλω να τη δω με κάτι πιο χρώμα, πιο... Δηλαδή, αν είχε ένα πουκάμισο μέσα με print, έτσι λίγο 70s, με αυτό το μαύρο θα μπορούσε να τονιστεί. Γιατί είναι και πολύ όμορφη η αλήθεια. Είναι πολύ ωραία γυναίκα και όντως χάνει λίγο όλο αυτό. Είναι σαν. Γιατί είναι ένα δυναμικό ρούχο που λέμε, αλλά χάνεται εκεί μέσα. Δεν μπορεί να το. Δεν το υποστηρίζει. Θέλει κάτι πιο φρέσκο. Δεν αισθάνεται το look αυτό καθόλου. Φαίνεται. Ωραία επιλογή. Μια. Έχει πάρα πολύ ωραία μάτια εσύ για να δω κάτι. Ναι, μου πάρει. Και ψηλά τα μαλλιά. Α, ωραία, θα κάνουμε ένα. Έχει μακρύ μαλλί. Στον Τρίφο να κάνουμε έναν ωραίο κότσο. Ή κότσο ή κοντό. Α, είσαι έτοιμη για όλα. Αλλαγή δεν είπαμε. Θα σε δω με φόρεμα. Ένα απλό φορεματάκι, είσαι και γραμμή. Πάμε να το δούμε λίγο. Θα ζω και αυτά εδώ τα παπουτσάκια που μου αρέσουν πάρα πολύ και τα κοιτούσα ώρα. Ωραία. Ένα φιλί από τα χείλη μου λείψε πολύ. Καλώς την α! Θέλω να κοιτάζεις τον καθρέφτη. Πώς σου φαίνεται? Έτσι και έτσι. Γιατί η καρδούλα μου? Το παπούτσι δεν με πολύ αρέσει. Γιατί η καρδούλα μου? Δεν ξέρω, είναι ψηλό. Κάτι με ενοχλεί. Κάτι σε ενοχλεί. Λοιπόν, θα σου φέρω ένα άλλο να το δοκιμάζουμε γιατί θέλω να αισθάνεσαι άνετα και να βάλω και κάτι να σου ψηλώνει το πόδι. Mm. Και σου έφερα αυτή την πολύ όμορφη γόβα. Πολύ ωραία. Για δες το τώρα. Εντάξει, πιο ωραία. Είναι καλύτερα. Πιο ωραία, ναι. Ωραίες γάμπες έχει όμως, ε. Ναι, πολύ. Ε, Μαρία. Ωραίες γάμπες έχει, το ρούχο δεν μ' αρέσει. Περίμενε να μου πεις ναι, όχι, ίσως. Μου το χάλασες. Ίσως. Να σου φέρω παντελονάκι να δοκιμάσεις. Γιατί όχι. Μ' αρέσει αυτό το χρώμα πάρα πολύ. Και εμένα μ' αρέσει. Σου βρήκε αυτήν την πολύ όμορφη μπλουζίτσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το χρώμα. Ωραία. Και από πάνω θα βάλουμε και αυτό. Για πήγαινε μέσα να αλλάξεις.
Αντά, για να σε δω. Για βγες έξω. Κοίτα τι ωραία που σου πάει αυτό το χρώμα με τα μάτια σου. Ναι. Κοίτα τι όμορφη γυναίκα που είσαι. Φωτίσαμε εδώ. Φωτίσαμε, ναι. Έχει διάθεση με αυτό το ρούχο. Άλλαξε λίγο. Πιο ναι. πολύ, ναι. Βλέπω ότι έχεις τρομερή διάθεση, ξεχυλίζεις. Ε. Τι θέλω να σου κάνω. Θέλω να δει, ξέρω, πες μου, τι κάνεις τον ελεύθερο σου χρόνο. Πες μου, μίλησέ μου για σένα. Ασχολούμαι με την κόρη μου. Είναι ήσυχο παιδί. Σχετικά ήσυχη. Έλα, μωρέ, είναι παιδάκι. Απαιτητική πολύ είναι. Ποιο κοριτσάκι δεν είναι απαιτητικό. Θες να ρωτήσεις τη μητέρα σου πώς ήσουν εσύ στην ηλικία της. Ναι, δεν ήμασταν και έτσι. Και κάτσε να βάλουμε τα παπούτσια μας. Κάτσε να βάλω και αυτό το κολλιέ, παρακαλώ. Πώς σου φαίνεται. Ωραίο. Οκ. Κάτι γίνεται, Μαρία, νομίζω. Ναι, ναι. Κάπου πάει. Καλό. Δύσκολη περίπτωση. Καλό. Τι ζώδιο είσαι. Καρκίνος. Είσαι καρκίνος. Τέλεια, δεν ξέρω τίποτα. Γιατί. Δεν ξέρω από ζώδιο, απλά έτσι ρωτάω. Λοιπόν, να συνεχίσουμε παντελόνια. Σ' αρέσει. Ωραίο. Εδώ. Και αυτό είναι ωραίο. Πάντα δοκιμάσουμε. Γεια σε εδώ. Πώς σου φαίνεται, ε? Ωραίο. Βρε, μίλα ρε, πες μου, άμα δεν, πώς θα σε καταλάβω, πώς το θα σε μάθω. Το παντελόνι μόνο δεν μ' αρέσει. Τι είχε έχει το παντελόνι. Με πιέζει. Νο. No. Όχι, no, παιδιά. Νο, no, πολύ κάζω, νο. No. Έτσι θα μπορούσε να έχει έρθει η γυναίκα. Για πες τώρα. Εντάξει, καλύτερο είναι, ναι. Όχι, λέμε. Βάλτε άλλο. Θα σου δώσω ένα φορεματάκι μου, πως είσαι σε καλύτερη φάση, γιατί σε βλέπω ότι σε πιέζει πάρα πολύ αυτό το παντελόνι. Για βάλτε. Να είστε να χωρίσει, θα φύγω, αντά. Γιατί. Με είστε να χωρίσει. Να μην σε στεναχωρώ, πες. Χαμογέλα λίγο, πες μια κουβέντα. Ακόμα και να μου πεις ότι δεν σε αρέσει κάτι, πες το με πάθος, με διάθεση. Δεν νομίζω ότι και με αυτή την πίεση που έκανε θα κερδίσει τίποτα. Δηλαδή θα βγάλει κάτι παραπάνω. Τι. Όχι. Τι, έχω κάτι. Όχι, αυτό που λες, πεθαίνω. Μα έτσι νομίζω. Κάτσε να δούμε τη συνέχεια. Και εσύ δεν βγαίνεις. Μου πες να βγω. Ω, κάτσε μέσα να το δεις μόνη σου. Δηλαδή τίποτα για μένα, κάτι. Πηγαίνω. Πού είσαι, ανθοστολισμένη μου. Έχεις βάλει τα φθινοπορεινά σου χρώματα. Άκουσες τι μ' αρέσει εσένα, ότι μου χαμογελάς κάθε φορά που βγαίνεις. Να σου βάλω μια ζώνη. Όχι, να σου βάλω παπούτσια. Να σου βάλω ένα βαλτό. Τι θέλεις. Θες να το πετάξουμε, να το πάμε στην Υψικάμηνο, τόσο ωραίο ρούχο. Τι θες να κάνω για σένα. Δεν είναι άσχημο ρούχο. Ναι. Χάρη όλα τα ρούχα που έχει φορέσει δηλαδή, δεν είναι άσχημα. Με αξεσουάρ συγκεκριμένα, αλλά είναι λίγο μουντό. Και επειδή και η διάθεσή της είναι μουντή, γι' αυτό η γυναίκα αυτή μου κάνει περισσότερο την ανάγκη να τη δούμε με χρώμα. Έχεις δίκιο. Σου έχω ετοιμάσει ένα τέλειο συνδυασμό που θα το φοράς και θα με σκέφτεσαι. Κοίτα εδώ τι ωραία πράγματα σου έχω. Σου αρέσει. Πολύ. Πήγαινε βάλτο, μπας και χαμογελάσεις, γιατί σε βλέπω σήμερα, λες και έχουμε πάει στα 40. Φορά αυτές τις μαύρες γόβες που έχεις βάλει στην αρχή να σε δω λίγο και άμα είναι τις αλλάζουμε στην πορεία. Ωρε φίλε, η σεξι άντα. Αυτό είναι λίγο ανοιχτό. Είναι λίγο ανοιχτό όσο πρέπει όμως, ε? Δεν έχεις παράπονο. Όχι, δεν είναι όσο πρέπει. Σ' αρέσει το παντελόνι. Ναι, πολύ. Σ' αρέσει αυτό το πολύ όμορφο σακάκι. Πάρα πολύ. Ωραίο είναι. Μ' αρέσει που αναδεικνύεις μια πιο θηλυκή πλευρά της αυτό το σακάκι. Αν ήταν εδώ ο Γιάννης, θα σου έλεγε να βάλεις βάτηση. Θέλει να το έβλεπε έτσι. Καλά, μια βάτα παραπάνω, δεν έχασε κανείς. Τώρα που είναι και τάση, βάλτε βάτες. Πώς φαίνονται αυτά εδώ που σου έχω ετοιμάσει, ήδη τα επόμενα σε εδώ και με λίγο χρωματάκι. Ωραίο παντελόνι, πράσινο, αέρινο, είναι ό,τι πρέπει για σένα, για γράτα ένα. Ωραία. Αυτή εδώ η πολύ όμορφη μπλουζίτσα, κεραμιδί χρώμα έτσι και έχει και λίγο μεταλλικό μέσα που μου αρέσει πάρα πολύ. Και ένα παλτό από πάνω. Θα σου πηγαίνει σίγουρα γιατί έχει υπέροχα μάτια. Είσαι έτοιμη, κοριτσάρα μου. Ναι. Ποια παπούτσια, Δημήτρη, να βάλω. Θέλω να φορέσει τα λευκά, τα χαμηλά τα μποτάκια που σου είχα δώσει στο τρίτο outfit που είχε βάλει. Ωραία. Για να σε δω. Καλώστηνα. Καλώστηνα. Πάλι τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Κάτι δεν σου αρέσει. Θέλω να μου πει αυτό που δεν σου αρέσει. Δεν μου αρέσει που είναι μεγάλο. Τι δεν σου αρέσει? Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν το θέλει και έχει μια στάση σώματος που και καλό να ήταν. Δεν θα το στήριζε. Δηλαδή το φοράει και κάθεται μόνη της έτσι. Η άρνηση αυτή φαίνεται. Δεν το θέλει ξεκάθαρα. Αυτό το ρούχο. Ενώ τα χρώματα είναι πολύ ωραία συνδυασμένα. Αυτό το σακάκι. Είναι ωραίο σακάκι, δεν μου αρέσει. Δεν είναι ωραίο. Σου πάνε αυτά τα χρώματα. Αυτά ναι. Τα γήινα ναι, χρώματα σου πάνε. Γιατί είναι και το πρόσωπό σου, είναι και τα μάτια σου. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να τη δω πώς θα εμφανιστεί στην πασαρέλα πραγματικά μετά από όλα αυτά τα ρούχα. Θέλω να βάλεις τα ρούχα σου και να φύγει η σφαίρα, να πας στον Τρίφωνα, να σου κάνει μαλλιά, να σου κάνουν make-up, να σου κάνουν νύχια, να σε περιποιηθούν, να φύγεις επιτέλους με ένα χαμόγελο. Να φύγω. Εάν ανοίξει η πόρτα και δεις τον εαυτό σου και δεν δώσει παρακτικό κλάμα, τελείωσε, θα φύγω από την καρέκλα. Έχει κλάμα. Χαράς, κάτι. Καλά, χαρά. Εντάξει, τέλεια. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, ρε Αντάμ. Αχ, Αθηνά μου, Αθηνά μου. Τι έγινε, Αθηνά μου, τι έγινε. Έτσι θα σε φωνάζω με το αλφα. Τι ωραίο. Ωραίο. Και εγώ να πάω ένα τάφο από πίσω. Μπράβο. Αχ, Θεέ μου, δεν σε πιστεύω. Ό,τι θα κάνω, θα κάνεις. Ναι, είμαστε ίδιοι. Αχ, κάτσε να έρθει. Πώς τη λένε την πελάτησα. Αχ, δεν θυμάμαι. Πώς τη λένε. Θα συστηθούμε πάλι. Πώς τη λένε, πώς τη λένε. Άντα με λένε, Άντα. Α, εσύ είσαι η Άντα. Α, κοίτα η Άντα. Είχε αυτό το στυλ, το σαν διαφήμιση καλλιτικών. Για σένα καλέ το φόρεσα. Ευχαριστώ. Άντα, Αθηνά, όλες από άλλα. Ψέματα. Α, για την Άντα. Για να σε δω με την Άντα, θα σε γλυκούλης. Να το κόψω, να μην το κόψω. Να το κόψω, να μην το κόψω. Να το κόψω. Να το κόψω. Να το κόψεις. Να το κόψω. Παραλία η Άντα. Ήρθαμε για αλλαγή, δεν είπαμε. Σωστά. Και βγήκες κουρεμένη, ναι, να μου πεις. Να έρθω και να μην με κουρέψεις. Κοίτα, να σου πω, αλλού δεν έχω πει κόφτο. Ναι. Και με κόψανε πέρσι εδώ πάνω. Με τίποτα, όχι. Και τρελάθηκα. I don't, I don't. Ναι. Όχι. Αφού το σκέφτομαι, σου λέω να τα κόψω ή να μην τα κόψω. Ναι, έχει ωραία μαλλί. Ό,τι γιατί δεν είναι άσχημο, απλά είναι άσχημο το κούρεμα που έχει γραμμή. Μπράβο, αγάπη μου, Αθηνά μου, μαθαίνει. Μπράβο. Το άφησα. Πόσο γρήγορα μαθαίνω. Μπράβο. Ναι. Για σένα το άφησα. Άντα μου, που έχεις κουρευτεί τελευταία φορά. Πήγα σε μια φίλη που μου πρότεινε να πάω γιατί την είχε κουρέψει πολύ ωραία. Ναι. Δεν πρόλαβα να τη πω. Είπα μέχρι του όμω. Και πώς το έκοψε. Και έπαθα. Στα αυτιά. Εδώ. Α, εδώ. Πήρε στα αυτιά. Δεν ξέρω. Όχι, τόσο κοντό δεν θέλω. Όχι. Εγώ είπα μέχρι του όμω, αλλά. Δεν ναι. Δε με άκουσε. Αχ, Άντα μου, κοίτα εδώ πώς την κουρεύω. Ναι. Με ίσιο. Δεν μου αρέσει καθόλου το μαλλί να είναι έτσι ίσιο. Θέλω να είναι οι άκρες του λίγο πιο. Πιο γλυκές. Ναι, μόνο να πέφτει πιο φυσικά. Ναι, να μην είναι. Λες και είναι σκερπάνη και τα σε κούρεψα. Για πες μας, βρε Άντα μου, για σένα. Τι θέλεις πες μας τη μοίρα σου, πες μας το ριζικό σου. Mm. Γιατί ήρθες πρώτα απ' όλα εδώ. Για να επέμενε η κόρη μου. Πάρα Άστε πολύ. Κόρη. Έχω κόρη. Μία κόρη. Έχω και ένα γιο. Α, και ένα γιο. Αλλά επέμενε η κόρη μου, θα πας, μου λέει, θα δηλώσει συμμετοχή, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Θέλω αγάπη μου, ντρέπομαι, δεν θέλω. Ναι, κατάλαβα. Όχι, θα με ρωτάει και ο Τρίφωνας τα πάντα. Και σε παρακολουθεί κάθε μέρα. Σε παρακολουθεί. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πόσο χρονών είναι η κόρη σου, 9. Α, είναι τόσο μωρό. Α, κατάλαβα, ναι, ναι. Θα πας, μου λέει, οπωσδήποτε. Οπότε δεν είσαι χωρισμένη. Χωρισμένη. Εντάξει. Τι. Χωρισμένη. Και εσύ στο κλαμπ. Αχ, το πήρε στο διαζύγιο. Ναι, το έχω πάει. Και το άλλο το παιδί πόσο χρονών είναι? Είναι μεγαλύτερος. Α, είναι από τον πρώτο γάμο? Ναι. Πώς τα βρίσκεις? Α, μωρή, έχεις κάνει και πρώτο γάμο, σ' ανακάλυψα. Δεν το πιστεύω. Εσύ δεν είσαι οι χωρισμένοι, δεν γιορτάζουν ποτέ. Εσύ είσαι χωρίζω και γιορτάζω. ναι. Α, και τώρα πάμε για τον τρίτο. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Α, καλέ, βλέπω τις Ελληνίδες πολύ προχωρημένες. Ναι. Όλες χωρίζουν και ξαναπαντρεύονται. Μπράβο τους. Εντάξει, δεν το βάζουν κάτω. Δεν ανέχονται πια πολλά και είναι σωστό ναι. αυτό που είναι. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Τι λες, καλέ, τι λες, καλέ, που θα πεθάνω. Έχει ένα ρεπερτόριο όμως ο Τρίφωνας. Ξέρει πολλά τραγούδια πάντως, είναι η αλήθεια. Ξέρει. Ότι ξέρει, ξέρει. Κοιτάξτε, παχύ. Ναι. Το παχύ μαλλί και η παχιά φακή, πώς το λέει. Παπάς ο παχύς έφαγε παχιά ναι, φακή. Δηλαδή δεν υπάρχει. Μόλις σε είδα πάντως κάποια μου θύμισες, δεν ξέρω. Έχουμε ξανασυναντηθεί. Με ξέρεις. Ναι, έχουμε ξανασυναντηθεί. Αλήθεια. Πού? Πάλι με έχεις ξαναχτενήσει. Με έχεις κουρέψει. Μην μου πεις πάλι σε εκπομπή. Σε ένα τηλεοπτικό έτσι μικρό.
Α, σε makeover είχαμε κάνει δηλαδή. Ναι, καλέ, στην Ταπιάνα. Δεν το πιστεύω. Σε όλες τις εκπομπές τρέχεις για να μεταμορφωθείς. Δεν το πιστεύω. Κάτσε, ήμουνα και πιο νέα τότε. Ναι, έχουν περάσει κάποια χρόνια. 12. Και πώς τα είχα κάνει τα μαλάκια 13, κοντά, νομίζω. Με είχες κάνει τέλεια. Ελπίζω να της αρέσει και σήμερα η αλλαγή. Ο Δημήτρης που μου πρότεινε ρούχα. Μάλιστα. Μου σήκωσε λίγο τα μαλλιά και μου λέει: Αν νόμιζε τη φούστα, ναι. Ναι, για πες. Σου πάνε πάρα πολύ πάνω. Πες στον Τρίφωνο ναι, να σου κάνει κανένα κότσο. Ωραίες γωνίες. Λέω, ναι. Τώρα θα μιλήσετε, μου είπε, και θα δείτε τι θα κάνετε. Τι ρούχο σου διάλεξε, ποιος άρεσε από όλα. Μου άρεσε ένα ωραίο σακάκι με ένα ωραίο δερμάτινο παντελόνι από κάτω. Γενικά είσαι του πιο ήσυχου. Ναι, ναι, κατά. Όχι πολύ αμπιγέ. Βραδινά, τι δεν τίνεσαι, πιο πολύ με φόρμες. Πού να πάω, αγάπη μου, βραδινά. Πού να πάω. Με ένα μπλουζάκι, ναι, αυτό που να πάω. Πού να πάω. Στο σπίτι τι φοράς, πιτζάμες. Στο σπίτι. Παντόφλες. Κάνα κολλά. Καμιά φόρμα. Καμιά φόρμα, ναι. Παντόφλα, μπορεί να φοράει παντόφλα. Κάνα φερετζέ στο κεφάλι, έτσι. Όχι, δεν φοράω φερετζέ στο κεφάλι. Καλά, γυμναστική δεν κάνεις τίποτα για τον εαυτό σου. Γυμναστική, ναι. Όχι. Κάνω κάτι ασκήσεις με λάστιχο. Με λάστιχο, μόνος σου ή κάνεις άσκηση. Με λάστιχο, ναι. Για... Και τι τραβιάζεις, σαν το λάστιχο. Όχι, μου έχει δείξει ο γιατρός. Α, γιατί είχες πρόβλημα με τη μέση. Είχα πρόβλημα με τη μέση και με τα χέρια. Αχ, την κακομήρα με τη μέση. Αχ, πονάει και η δικιά μου μέση. Και τι σου είπε να κάνεις. Διάφορες κινήσεις, πατάω το λάστιχο, ναι. Τραβάω για τα χέρια πάνω. Ναι. Μήπως να σε τραβήξουμε εμείς. Όχι. Δηλαδή, σου τραβάει πώς, το πόδι σου τραβάνε. Όχι, βάζεις το λάστιχο κάτω και τραβάς τα λάστιχα για κάνεις πάνω κινήσεις. Κρατάς τα λάστιχα με τα χέρια. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Α, κατάλαβα. Πού να προλάβω γυμναστική. Μα είναι γυμναστική όμως και αυτό. Να, είναι, αλλά είναι για ειδική περίπτωση. Όχι, όχι, πρέπει να κάνεις για τον εαυτό σου πράγματα για να μπορείς να είσαι και καλύτερα όσο μεγαλώνεις. Έχεις βρε φίλοι δύο παιδιά να θρέψεις, είναι δυνατόν. Και αμόρε τώρα τίποτα. 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 Δεν θέλω, προσφέρω. Δεν θέλεις. Ισχύει αυτό που λένε ότι αν πατήσεις τα 50, τίποτα. Τι τίποτα. Δεν θέλεις. Όχι, δεν θέλεις. Απλώς δεν θέλω. Δεν θες εσύ, Τους βαρέθηκες. Τους βαρέθηκα. Είναι όλοι άστο. Ναι. Δεν υπάρχουν. Αχ, αυτοί οι άντρες, βρε φίλοι, αχ, αυτοί οι άντρες. Θέλω έναν άντρα 100% να έχει μπράτσα στριβαρά. Πώς τον θέλεις, με μπράτσο, γραμματιζούμενο, δικηγόρο, γιατρό. Πώς τον θέλεις, βρε παιδί μου, να φέρω έναν άντρα. Δεν θέλει γυναίκα, δεν θέλει. Δεν θέλει, σας λέει, δεν θέλει. Για φέρε μου λίγο το πανό. Το πανό. Ναι, για φέρε μου λίγο το πανό. Άντα, σήκω. Ναι. Να πας γύρω-γύρω το κομμωτήριο. Τιμωρία της. Σηκώθη. Τιμωρία της. Να πάρεις, ναι, τι είναι αυτό. Να πάρεις αυτό. Ναι. Το πανό. Τιμωρία σου. Γύρω-γύρω το κομμωτήριο και πάμε. Μπούκλα. Τρέσα. Και δέκα πας. Μπούκλα. Δεν σε ακούω. Τρέσα. Και δέκα πας. Ναι. Θα το πεις κι εσύ. Πιάζει εσύ. Λοιπόν, θα το πεις, γίνα μόνο σου, γρήγορα, τιμωρία. Μπούκλα. Γιατί μη βάζεις τιμωρία. Έτσι, διότι δεν φέρεσαι καλά στους άντρες. Εγώ. Το πόρισμα βγήκε, άντα. Δεν νομίζω. Κάτσε κάτω. Τα αφήνω εδώ. Ναι. Αχ, βρε, άντα, άντα, άντα. Άντα, άντα, άντα. Άντα, τη 30, τη 40. Μίλα, μωρή, με έφαγες. Βγάλε μια λέξη. Μπαστούνι, κατάπιε σήμερα. Έλα. Πάρε, παιδί μου. Λοιπόν, Αθηνά μου, φέρε να φτιάξουμε το χρώμα. Κάνουμε την παφούλα, ναι. Με φέρε το κεσεδάκι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχουμε να κάνουμε το αντάκι. Πες μου, αντάκι μου, γλυκό μου. Πες μου, γλυκό μου, κοριτσάκι. Ό,τι θες εσύ. Ο γιος. Είναι μεγάλο τσίκος. Είναι στο πολεμικό ναυτικό. Πόσο είναι, 30 χρονών. Ναι. Α, το έκανες μικρή. Ναι. Ναι. Περνάνε τα χρόνια, τι να κάνουμε. Α, και τώρα έκανες το Στερνοπούλι. Το Στερνοπούλι. Ναι. Μπράβο, Άντα, που τα αποφάσισες. Σου έτυχε ή το ήθελες. Όχι, δεν μου έτυχε. Το ήθελες, ήθελα. Ήσουν ερωτευμένη με το δεύτερο σύζυγο, Και ήθελες να του χαρίσεις παιδί. Πώς τα ξέρω, μωρή, όλα. Πες μου. Έχω γίνει ερωτευμένη. Εδώ μέσα. Λοιπόν, για πες. Τι να πω. Α, και ήθελες να του χαρίσεις ένα παιδί. Το ήθελα πάρα πολύ, ναι. Μπράβο. Είναι καρπός έρωτα, λοιπόν. Πώς το λέω το κοριτσάκι? Άννα Μαρία. Άννα Μαρία μου, γλυκό μου κοριτσάκι. Μπράβο. Αυτό είναι ωραίο να είσαι καρπός
του έρωτα. Δύο ανθρώπων. Εντάξει, τώρα εσύ σκέφτεσαι και το χωρισμό τώρα, οπότε δεν σου φύγει ο έρωτας πια. Εντάξει. Θα κόψεις κι άλλο. Λιγάκι. Εντάξει. Για να δω, για να δω. Τι. Α, ωραία, εντάξει. Δεν είναι πολλά. Όχι. Είναι. Είναι δικιά μας η κοπέλα, έλα. Ήρθα κι εγώ, παιδιά. Τώρα να αρχίσουμε να κάνουμε την ντεκαπάζ. Γιατί μετά σου έχω και εκπλήξεις, ε. Πολλές εκπλήξεις. Και εκπλήξεις. Α, δεν στα λέω, μα θα πω τώρα, δεν θα είναι έκπληξη. Καλά, λοιπόν, θα περιμένω. Φθηνά μου, κάνε την ντεκαπάζ και έρχομαι να τσεκάρω. Ναι, νομίζω θα είναι πολύ ωραίο. Αχ, θέλω πολύ να το δω το μαλλί. Όλη την εικόνα που περιέργεια, πολύ. Ναι, 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 όλο. Και με τον Δημήτρη που καταλήξανε. Μπράβο. Έτσι μπλόντι τη θέλω. Τη θυμάσαι την μπλόντι, την τραγουδίστρια. Της εποχής σου είναι. Μπλόντι. Της εποχής μου. Καλά, Ασπασία. Λοιπόν, έρχομαι σε λίγο να τσεκάρω. Εντάξει. Για να το δω το κορίτσι. Έλα. Την Ασπασία. Πώς το βλέπεις? Ασπασία. Ναι, Ασπασία. Όχι, Άντα. Άντα, μπερδεύτηκα. Τι Ασπασία, τι Άντα. Όλες από Αλφα. Μου είπες για μια έκπληξη. Α, η έκπληξη θα έρθει μετά, αγάπη μου. Γιατί θα κάνεις μηχάκι. Ωραία. Μπράβο. Τι νύχια είναι αυτά, βρε Ασπασία. Άντα, μου μπερδεύτηκα. Τι νύχια είναι αυτά. Ναι, χρειάζεται. Και θα κάνεις και μακιγιάζ. Αυτά τα μάτια θα φωτίσουν. Θα λάμψεις. Ναι. Αυτή είναι η έκπληξη. Διότι άμα φτιάξεις το μαλλί σου χωρίς μακιγιάζ, αγάπη μου, δεν αναδεικνύεται το πρόσωπο. Φελίδω, το καταλαβαίνεις. Θα ασχολείσαι το με τον εαυτό σου. Εντάξει, θα σας δώσω την πασαρέλα. Εντάξει. Πρόσεξε το κορίτσι μου. Βεβαίως. Άντα, ευχαριστώ. Καλώς ήρθες, Άντα, στο makeover των Dr. Πρίνου. Καλώς σας βρήκα. Είσαι χαρούμενη? Πολύ. Τι θέλεις να αλλάξω πάνω σου? Κάποιες ρητίδες που έχω, τις ρητίδες εδώ του καπνιστή. Κοίτα, θα κάνουμε μια διπλή εφαρμογή και για τις ρητίδες και για τις πανάδες. Είναι η τεχνολογία του Cool Laser. Το Cool Laser είναι τρίτης γενιάς laser, έχει δύο μήκη κύματος και ρυθμίζει και τις λεπτές ρητίδες και τις πανάδες. Αμέσως μετά θα μπορέσεις να συνεχίσεις το make-up και να κάνουμε την αποκάλυψη. Είσαι έτοιμη να ξεκινήσουμε? Ναι. Ξεκινάμε. Πάω γύρω από το στόμα σου. Σε ενοχλεί κάτι? Όχι. Όπου κάνει μεγαλύτερο θόρυβο, συναντάει πιο πολύ μεγαλύτερη δυσχρωμία. Πάμε στις ρητίδες εδώ όλες του λαιμού. Σήκωσέ μου ψηλά. Μας βοηθάει και στη χαλάρωση. Είναι υβριδική τεχνολογία, τελείως ατραυματική. Παλιότερα έπρεπε να κάνουμε πραγματικά με πολύ έντονη θεραπεία για να δώσουμε αποτέλεσμα στις πανάδες. Τώρα το Cool Laser, να ξέρεις, δεν θα ξεφλουδίσεις καθόλου. Θα νιώθεις μια σύσφυξη συνεχόμενη και ξέρεις τι θα κάνει. Πάνω στις πανάδες τις κατακερματίζει, τις κάνει πιο λεπτές. Και σιγά σιγά στις επαναλήψεις θα διορθωθεί τελείως. Αυτή ήταν η θεραπεία. Τελείως ατραυματική. Πώς αισθάνεσαι? Ωραία. Ωραία, ε? Δεν σε ενοχλεί κάτι? Όχι. Το Cool Laser τώρα θα σου δώσει μια πολύ μεγάλη λάμψη και σε δεύτερο επίπεδο θα δεις ότι θα αρχίσουν να αποχρωματίζονται όλες οι πανάδες. Για σήμερα σου εύχομαι καλή επιτυχία στη μεταμόρφωσή σου. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Και εγώ χάρηκα. Γεια σου, Άντα. Γεια σου. Πάμε να δούμε λιγάκι τα χεράκια σου. Ναι. Θα κάνουμε μαζί τα νυχιά. Ωραία. Θα πάμε να τα κοντίνουμε όλα και να τα καθαρίσουμε και να τα φτιάξουμε. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Θα καθαρίσουμε λιγάκι τα πετσάκια μας με το ξυλάκι, αλλά όχι πολύ, γιατί βλέπω το δέρμα σας είναι έτσι πολύ λεπτό. Και να πάμε να κάνουμε πληγές. Και τώρα πάμε να τα βάψουμε. Έτοιμα ήταν τα νυχάκια μας, ελπίζω να σας αρέσουν. Ε? Μ' αρέσουν πολύ. Πάτε για μακιγιάζ. Ευχαριστώ. Α,
Άντα μου, αφού κάναμε την περιποίηση και είναι έτοιμο το δέρμα σου να υποδεχτεί το μακιγιάζ, πάμε να ξεκινήσουμε. Πώς αισθάνεσαι μέχρι τώρα? Ωραία, όμορφα. Χαίρομαι. Άντα μου, σε σένα χρησιμοποιώ το Mirror Drops. Είναι ένα σέρουμ που ενυδατώνει κατευθείαν το δέρμα, του δίνει λάμψη και προετοιμάζει την επιδερμίδα να δείξει ακόμη πιο φρέσκια και λαμπερή. Και είμαστε έτοιμοι κατευθείαν για τη βάση μας. Έβαλα το foundation, το Matte Experience, στην απόχρωση 108, μαζί με το προϊόν που βάλαμε στην αρχή, το Mirror Drop. Μια σταγόνα, ανακατεύω και τι κάνω? Κάνω ακόμη πιο ενυδατικό το foundation, του δίνω λάμψη και του χαλαρώνω λίγο την κάλυψη. Και φύγαμε για το concealer. Το concealer που χρησιμοποιώ είναι από την ίδια σειρά, τη Matte Experience. Η απόχρωση είναι η 207. Τα μποναριστά κάτω από τα μάτια σου και σβήνουμε προς τα κάτω. Είναι ένα πάρα πολύ καλυπτικό concealer. Είναι matte, είναι oil free, δεν έχει λάδι στην ουσία ώστε να μου βγάλει μετά λιπαρότητα. Αλλά έχει άλλους ενυδατικούς παράγοντες που βοηθάνε στη διάρκεια της ημέρας να έχω σωστή ενυδάτωση και σωστή υγρασία κάτω από τα μάτια. Με ό,τι έχει μείνει στο πινέλ μου, φωτίζω και άλλα σημεία του προσώπου, όπως είναι το κέντρο της μύτης, λίγο πάνω από τα χείλια, κάτω από τα φρύδια τονίζω λίγο περισσότερο και φύγαμε να κάνουμε μακιγιάζ σε αυτά τα υπέροχα μάτια που με κοιτάνε τόση ώρα. Για σένα έχω επιλέξει την παλέτα Daily Dress και χρησιμοποιώ την πιο ανοιχτή απόχρωση σε όλο το κινητό βλέφαρο. Και τώρα παίρνουμε την πιο σκούρα σκιά, την καφέ. Μόλις κάνω την εφαρμογή και από τις δύο μου σκιές, με το πινέλο ό,τι έχει απομείνει, δεν ξαναβάζω, ξεκινάμε να κάνουμε το σβήσιμο προς τα έξω. Γεμίζω αρκετά πιο χαμηλά από το μάτι σου τη σκιά και τη σβήνουμε προς τα έξω. Πολλές γυναίκες έχω παρατηρήσει, όταν βάζουμε σκιά από κάτω μπορεί να τους ξεφεύγει λίγο πιο χαμηλά και να μην δείχνει όμορφο. Θα σου δείξω όμως μια πάρα πολύ ωραία τεχνική πώς μπορούμε να καθαρίσουμε αυτό το σημείο. Το κονσίλερ που βάλαμε κάτω από τα μάτια, την απόχρωση δηλαδή 207, παίρνουμε μια πολύ μικρή ποσότητα και με ένα πλακέ κοπτό πινέλο. Ξεκινάω με ανοιχτά τα μάτια σου ευθεία, σαν να ήσουν στο μπάνιο στον καθρέφτη. Και σβήνω τη γραμμή αυτή εδώ που δεν χρειάζεται. Αμέσως μετά δίνω έξτρα φως προς τα κάτω. Πάμε για το μάσκαρα. Χρησιμοποιώ το μάσκαρα Curly Diva, καμπυλωτό τρίχινο βουρτσάκι. Αγκαλιάζει τέλεια τις πλεφαρίδες σου και τις τονίζει όπως θα έπρεπε να είναι. Τελειώσαμε με το μακιγιάζ ματιών και φύγαμε για τα χείλη σου. Γεμίζω τα χείλη με το περίγραμμα για να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια στο gloss που θα ακολουθήσει και να έχουμε και πιο ζωηρό χρώμα. Και τώρα ήρθε η ώρα για το gloss. Η απόχρωση που χρησιμοποιώ στο gloss είναι η Endless Kiss. Ένα πολύ φυσικό χρώμα που μπορεί να φορεθεί όλες τις ώρες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άντα μου, από μένα είσαι έτοιμη. Ελπίζω να πέρασες όμορφα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλή πασαρέλα. Δημήτρη! Μαρία! Πώς πήγε με την Άντα, ρε Δημήτρη? Μαρία, μίλησε μου λίγο και τα άλλα τα παιδιά, γιατί την Άντα τι την είχα στο μολ, τι της έδειχνα ρούχα, τίποτα. Και εγώ δυσκολεύτηκα με την Άντα. Δεν ξέρω αν πραγματικά το ευχαριστήθηκε. Εύχομαι πραγματικά να βγάλει κάποια αντίδραση όταν δει τον εαυτό της, γιατί λίγο στεναχωρήθηκα αφού ήμουν έτοιμος να παραιτηθώ. Καλέ και εσύ, Να τους. Τρίφωνα, πες μου λίγο, πώς ήταν μέσα στο κομμωτήριο? Ήταν αυτό ακριβώς, όπως βλέπεις. Τίποτα. Τίποτα. Ανέκφραση. Μούγκα στη στρούγκα. Ναι, παιδιά μου, δυσκολεύτηκα και εγώ. Αλλά δεν πειράζει, μια χαρά την κατάφερα, τη τα κούρεψα, τη τα... Κάναμε και χρωματάκι και μια χαρά. Εύχομαι τουλάχιστον να μας πει κάτι κόριτσι, γιατί από την Άντα δεν θα πάρεις κουβέντα. Έρχομαι από εκεί. Ας μην μας πει τίποτα, το αποτέλεσμα με νοιάζει. Ελάτε να καθίσετε για να πάει και η Άντα στη θέση της πίσω από την πόρτα και να δούμε το αποτέλεσμα. Βλέπεις,
Όχι καθόλου. Με βλέπεις? Όχι, δεν σε βλέπω. Τι σου κάνω τώρα, τι σου δείχνω? Δύο. Πρόσεχε όμως, γιατί πίσω έχεις καλοπάκια. Είναι φόμπι ζου. Είναι φόμπι ζου αυτά τα γυαλιά. Είναι πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία, ναι. Μ' αρέσουν, ε. Μ' αρέσουν, ναι. Για να τα βάλω κι εγώ. Έλα. Αυτό πήγα να σου πω, λέω, κάτσε με δύρι. Αχ, δεν βλέπω. Lady Gaga ή Μαρία. Α, τη πάει. Πάρα πολύ. Lady Gaga. Είναι σαν μάσκα προσώπου. Κάγκα. Λέγει τη Μάρα. Λέγει την Κάκα, πραγματικά. Λέγει την Πακοδήμου. Θέλετε να συνεχίσουμε? Ναι, για συνέχισε. Λοιπόν, έχουμε την Άντα. Την Άντα. Που την έντυσε ο Δημήτρης. Μάλιστα. Τι χταίνεσε ο Τρίφωνας. Ναι. Μάλιστα. Γιατί δεν είπε κιχ. Τίποτα. Ανέκφραστη. Δεν καταλαβαίνω γιατί εμάς μας κακοφαίνεται. Μια γυναίκα που δεν μιλάει πολύ. Ενώ τόσοι άντρες εκεί έξω θα λέγανε αυτή είναι γυναίκα. Τυχερός ο σύζυγος. Ναι. Ποιος σύζυγος, δύο είχε. Δύο έχει. Δύο είχε. Και τώρα μπορεί να έχει άλλο. Δεν μας νοιάζει τα προσωπικά. Δεν έχει τώρα. Δεν θέλει άντρε όλα. Και ρώτησα καλέ. Δεν θέλει ξανά άντρε. Καλά, δεν μας νοιάζουν τα προσωπικά. Μας νοιάζει ότι είναι λίγο μίλη. Πάμε να την υποδεχτούμε. Άντε να δούμε. Και τι τα έβγαλε στα γυαλιά. Να τα βάλω καλύτερα. Όχι, όχι, εντάξει. Αν μου πει τίποτα κουλό, θα τα βάλω. Μην αντιδράσεις. Κιχ, ό,τι και να σου πει. Ναι. Θα κάνουμε κι εμείς κιχ. Εντάξει. Πολύ ωραίο το. Σοκ. Άντα, έχεις αγωνία? Ναι. Α. Σε κουτσομπολεύαμε και λέγαμε. Καλά κάνατε. Ότι θα σε ρωτάμε και θα μας λες. Ναι. Ίσως. Όχι. Όχι. Ίσως. Μπορεί. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το μαλλί, παιδιά, να δεικνύει τόσο πολύ το πρόσωπο, ναι. Τόσο ωραίο. Έχει ωραίο πρόσωπο και ωραία μάτια. Για να μην σε αφήνω στην αγωνία, θέλω να γυρίσεις από εκεί και να δεις την εικόνα σου. Για να μας αφήσεις εσύ σε αγωνία, που δεν θα πεις τίποτα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Να μην βάλω το γυαλί. Χαίρομαι που σ' αρέσει. Ωραία. Και εμάς μας αρέσει πάρα πολύ αυτό που είδαμε. Είναι ακριβώς το μήκος των μαλλιών που νομίζω κολακεύει περισσότερο. Εννοείται. Το σχήμα του προσώπου. Μπράβο, της. Ναι, γιατί έχει και πολύ μακρύ λαιμό. Και το στυλ, Δημήτρη, μπράβο. Κατάφερες και έκανες και κλασικό και η τάση. Έτσι, γιατί πολύ. Είναι η άντα κλασική, νομίζω. Είναι δεν θα πολύ τολμούσε. Ενημερωμένο αυτό το look, ναι. Έτσι. Είναι πολύ ενημερωμένο, θα μας το πει ο κύριος... Ο Γιάννης. Ο κύριος Γιάννης. Ο Μπαρμπαγιάννης. Απλά να δώσουμε, να καταλάβει ο κόσμος, να πούμε κάτι, ότι αυτά που είπε η Άντα είναι πρώτη φορά πάρα πολλά λόγια. Που λέγονται στην τηλεόραση. Ναι, είναι ενθουσιασμένη. Γύρνα από εμάς. Για να καταλάβει. Έχει παράπονο. Ήπιες το αμύλι το νερό, αγάπη μου. Δεν είμαι πολύ... Δεν είναι, δεν είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Νιώθεις άνετα σε αυτά τα ρούχα, σ' αρέσουνε. Ναι. Ναι, ναι. Σίγουρα, ναι. Τι τα χρώματα. Μ' αρέσει τα χρώματα. Συγγνώμη. Η τσάντα. Πάρα πολύ. Η παντελόνα. Πάρα πολύ. Ε? Ναι. Πάρα πολύ. Ναι. Ναι. Όχι τόσο η παντελόνα. Εντάξει, δεν είναι ωραίο. Βάζω... Δεν το έχω ξαναφορέσει. Να μας πει ο κύριος Γιάννης. Άντα μου, σε συγχωρώ που δεν βγάζεις κιχ, πραγματικά όμως, γιατί είσαι τόσο όμορφη. Είναι πάρα πολύ όμορφο το κορίτσι μας. Και τα ρούχα είναι πάρα πολύ ωραία. Μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του μαλλιού. Έχει φωτίσει τόσο πολύ το πρόσωπό σου. Τι μάτια είναι αυτά. Ευχαριστώ. Είναι λαδί με κίτρινο μέσα. Καλά βλέπω από εδώ, από τόσο μακριά. Συγγνώμη, από εκεί βλέπεις το χρώμα. Είπα ο γέρο. Τι είσαι ρε φίλε. Τόσο σα. Έχει πορτοκαλί, ναι, έχει λίγο... Έχει πορτοκαλί το μάτι μέσα. Κίτρινο πορτοκαλί, ναι. Έχει πολύ ωραία μάτια, Μαρία. Είχε λίγο πορτοκαλί. Κοίτα πως φαίνονται οι ηλικίες. Τώρα αυτό που κάνεις φαίνεται... Από εκεί. Αυτό δεν Μπαρμπαγιάννης, είδες Μαρία. Ο Μπαρμπαγιάννης είδε. Είδε από εκεί. Εγώ έπρεπε να πάω εκεί. Το πορτοκαλί. Το είδες το πορτοκαλί. Το είδα το πορτοκαλί. Τι λες τώρα. Ναι, πολύ περίεργο. Ωραίο μάτι. Το έχει κόρη στο μάτι σου? Όχι ακριβώς το ίδιο. Ο γιος. Ούτε ο γιος. Είναι άδικο.
Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όχι, είναι... δεν είπα. Αν δεν ολοκλήρωσε το στομάτι, σε διέκοψα. Θα πω λοιπόν. Εμένα κύχθα το βγάλω. Μας κόλλησε η κυρία Αντά. Λοιπόν, να σοβαρευτώ. Μου αρέσει πάρα πολύ που έχεις βάλει, ναι μεν λίγο πιο dusty χρώματα, αλλά επειδή έχεις βάσει πράσινο μέσα, που ταιριάζει υπέροχα με το δέρμα της. Το παντελόνι έχει πολύ σωστό μήκος, σωστό φάρδος. Τα σκουλαρίκια, ο χρυσός της ταιριάζει πάρα πολύ τα και τα μαλλιά έχουν φανταστικό χρώμα. Τι έχεις κάνει ακριβώς? Έχουμε κάνει ντεκαπάζ και μετά περάσαμε, τα αφήσαμε λίγο να φωτίσουν γιατί ήταν... Αφότιστα. Θέλανε λίγο. Κάναμε και ένα ρεφλέ μετά. Και κάναμε μετά ρεφλέ για να ισορροπήσουμε τη ρίζα. Γιάννη, ολοκληρώ. Εγώ τελείωσα, να πω κι άλλο. Γιάννη, πες κι άλλο. Πες κι άλλο. Πάμε την αρχή όλο. Όχι, πραγματικά είναι πάρα πολύ. Ήθελα να ρωτήσω κάτι για τα μαλλιά. Ναι. Αυτό το χτένισμα μπορεί να γίνει και με ρόλεϊ πολύ ωραίο. Βεβαίως. Με χοντρά ρόλεϊ. Ναι, με χοντρά ρόλεϊ. Απλά θέλει να τα αφήσει το βράδυ και να βάλει και τέτοιο από πάνω. Δείχτη. Και να έχει βάλει και λίγο. Αλήθεια. Ναι, και να κοιμηθεί με αυτά τα ρόλεϊ. Μα τα κοιμούνται. Πες τις ρε τρίπονα. Όχι, είναι πέδεμα. Χαίρομαι που σ' άρεσε. Μπράβο, παιδιά μου, για την εικόνα της Άντας που βλέπουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε την Άντα που μας εμπιστεύτηκε, εμπιστεύτηκε εσάς και έζησε αυτή την ωραία εμπειρία. Ήταν όλα τα παιδιά οκ? Οκ, όλοι. Όλοι, δεν μπορώ να πω. Το απόλαυσες? Ναι. Ωραία. Και εσείς, αν θέλετε να απολαύσετε μια τέτοια εμπειρία, δηλώστε συμμετοχή στο Style Me Up από μένα και το Superstar. Κατάλαβε ότι λέω για σένα, αλλά δεν δείχνω. Τον Μάικλ Τζάκσον. Δεν δείχνω εσένα καλό και χαμένο στήθηκε. Άλλο σούπερσταρ εννοούσα. Δεν βλέπω ότι τελειώνει. Δεν έχει σημασία από εμά. Καλό απόγευμα. Τελειώνουμε με την πασαρέλα από την Άντα.